Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Echo News by Day. Απόψε θα ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τα μάτια του Αναστάση Πετιμεζά, ο οποίος δημιουργεί οικολογικά χάρτινα στολίδια, μοναδικά στο είδος τους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Ο μικρός πρίγκιπας, ο Νταλή, η Φρίντα Κάλλο ζωντανεύουν στα χέρια του, με τα ζωηρά χρώματα και τα πρωτότυπα σχέδιά τους να μαγνητίζουν τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Τρυπώσαμε στο εργαστηριό του και πάμε να ταξιδέψουμε μαζί στον θαυμαστό, γεμάτο χρώμα κόσμο του. Να σας καλωσορίσω στο εργαστήριό μου στο Περιστέρι. Ο Αναστάσης Πετιμεζάς μας υποδέχεται στο εργαστήριό του. Εκεί όπου πλάθει με τα χέρια του θαυμαστούς κόσμους από χαρτί. Ο Νταλή, η Φρίντα Κάλλο και ο μικρός πρίγκιπας γίνονται χριστουγεννιάτικες μπάλες φιλικές προς το περιβάλλον. Η ιδέα ξεκίνησε πέρσι, θέλοντας να φτιάξω κάποιες μπάλες που θα είναι για όλο το χρόνο, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα. Έτσι σκέφτηκα να κάνω κάποιες καρικατούρες από διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Νταλή, Φρίντα Κάλλο, Μαρία Κάλλας, και φέτος έκανα μια σειρά από παραμύθια. Πρώτα τις σχεδιάζω σε ένα χαρτί και μετά δίνω φόρμες ανάλογα με το χαρακτήρα και όγκους. Όλα είναι ανακυκλώσιμα τα υλικά που χρησιμοποιώ, και καθώς και τα χρώματα είναι οικολογικά και τα βερνίκια. Αρέσουν για τη χιουμοριστική διάθεση που διαθέτουν. Είναι άφθραυστες, οπότε και διαθέτουν και μία αντοχή μεγάλη στον χρόνο. Μαγεμένος από την τέχνη του χαρτιού και τις δυνατότητές του, άρχισε να πειραματίζεται με αυτό, μεταμορφώνοντάς το σε γλυπτά αλλά και χρηστικά αντικείμενα, όπως φωτιστικά, καθρέφτες, κρεμάστρες και ρολόγια. Υπέροχο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα για να δούμε τα ευρήματα μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ευρώ που χρησιμοποιεί ένα άτομο ετησίως. Γνωρίζετε ότι το μέσο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για πληρωμές με τραπεζογραμμάτια ευρώ ήταν 101 μικρομονάδες αναπολίτη το 2019, ποσότητα που ισοδυναμεί με οδήγηση αυτοκινήτου για 8 χιλιόμετρα. Η μελέτη υπολογίζει τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων ενός πλήρους κύκλου ζωής των τραπεζογραμματίων ευρώ, από την απόκτηση πρώτων υλών, την παραγωγή, τη διανομή και την κυκλοφορία, έως τη διάθεση από τις κεντρικές εθνικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμής είναι η κατανάλωση ενέργειας των ATM και η μεταφορά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε απόψε μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.